Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην ήταν σήμερα οι καλύτερες δυνατές και στο Ρέθυμνο, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τους αθλητές που συμμετείχαν στη διήμερη αθλητική διοργάνωση Τριμόρ, η οποία ξεκίνησε το πρωί και θα ολοκληρωθεί αύριο στην παραλιακή ζώνη αλλά και στους δρόμους γύρω από αυτήν. Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα αθλητών. Σήμερα είμαστε εδώ και κάνουμε την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Προηγήθηκε των παιδιών και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται των ενηλίκων. Ειδικά αυτή την εποχή που διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να συμμετάσχει όλη η οικογένεια, είτε στα παιδικά, είτε στο τμήμα, είτε στα αγωνίσματα των ενηλίκων, ώστε να έχουν μια ευχάριστη νότα μέσα από τον αθλητισμό. Η εν λόγω διοργάνωση, την οποία στηρίζει ο Δήμος Ρεθύμνου, στόχο έχει την ενδυνάμωση του αθλητικού τουρισμού που μπορεί να συνδυαστεί σε μια τουριστική περιοχή όπως το Ρέθυμνο και η οποία αποτελεί πόλο έλξης ακόμα και για τους αλλοδαπούς επισκέπτες της πόλης. Ο στόχος είναι να ενταχθεί στο καλεντάρι του Δήμου και να γίνει θεσμός ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού και όχι μόνο, αλλά και του μαζικού αθλητισμού που η πόλη του Ρεθύμνου προσφέρεται για τέτοιες δράσεις. Ο στόχος μας είναι το event αυτό να καθιερωθεί ακόμη περισσότερο. Είναι η δεύτερη χρονιά με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελεί κάτι ξεχωριστό και πολύ περισσότεροι θα έρχονται στο μέλλον να απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε αυτό το event. Η διοργάνωση απευθύνεται όχι μόνο σε πρωταθλητές και αθλητές, αλλά σε ολόκληρη την οικογένεια και ειδικότερα φέτος, που όλες οι δράσεις διεξάγονται στη σκιά της πανδημίας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο Ρέθυμνο. Πέρσι οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες από αέρα. Φέτος θα είναι μάλλον και ο μοναδικός αγώνας τριάθλου που θα γίνει στην Ελλάδα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυνατά, δεν πτωούμαστε. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Δεν είναι μόνο για αθλητές, έχει πλήθος δραστηριοτήτων όπως γιόγκα, ποδηλατικές βραδυπορίες. Μπορεί να έρθει κάποιος, τα 5 χιλιόμετρα τρέξιμο μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε ρυθμό. Δεν έχουμε κόφτες, δηλαδή αν δεν κάνεις κάποιο συγκεκριμένο χρόνο να σε ακυρώνουμε. Και καλούμε τον κόσμο να δοκιμάσει. Έχουμε σκυταλοδρομίες στο τρίαθλο, ακόμη και κάποιος απλός δρομέας θα μπορούσε να λάβει μέρος στο τρίαθλο. Οι αγώνες τριάθλου υποστηρίζονται από το Δήμο Ρεθύμνου και την Περιφέρεια Κρήτης.